Με στόχο την προαγωγή της γνώσης και τη διαρκή ενημέρωση όσον αφορά τα εποπτικά μέσα, ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Άρτας πραγματοποίησε στο ισόγειο του Επιμελητηρίου το πρωί της Κυριακής την έκθεση ξενόγλωσσου βιβλίου με παράλληλες ενότητες και ομιλίες από μέλη της Ομοσπονδίας. Μέσα από την ανάγκη για καινοτομία, προσαρμοστικότητα και ευελιξία που επιφέρει η νέα εποχή, ο Σύλλογός μας συνεχίζει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που σκοπεύουν στη διάχυση της πληροφορίας στα μέλη του Συλλόγου, επεσήμανε μεταξύ άλλων στη δήλωσή της η πρόεδρος Πάλσου Άρτας, Βέκη Αθανασάκη. Κυρία Αθανασάκη, έκθεση ξενόγλωσσου βιβλίου που... Τη 18η. 18η χρονιά που φιλοξενείται στην πόλη μας με το ίδιο ενδιαφέρον, θεωρώ, από τότε που ξεκίνησε. Ναι, με το ίδιο ενδιαφέρον από τότε που ξεκίνησε. Εμείς τη θεωρούμε πανηπυρωτική, γιατί η πρόσκληση απευθύνεται σε όλη την Ήπειρο, όχι μόνο στην Άρτα. Είναι η 18η διοργάνωση του συλλόγου μας και είναι καλεσμένη, εννοείται χωρίς οικονομική συμμετοχή, οι δικοί μας συνάδελφοι, αλλά και οι συνάδελφοι του Δημοσίου. Δεν είναι μόνο η έκθεση, παράλληλα υπάρχουν και ομιλίες με διαφορετική θεματολογία κάθε φορά. Ναι, υπάρχουν ομιλίες. Οι ομιλίες είναι των εταιριών με διάφορα εκπαιδευτικά και εμπορικά θέματα, παρουσιάζουν τα καινούργια τους βιβλία. Και έχουμε ξαναπεί ότι είναι τεράστια η συμμετοχή τους και η συμβολή τους στη δική μας δουλειά. Επίσης φέτος έχουμε δύο άλλες ομιλίες από τον συνάδελφό μας τον κύριο Ξανθόπουλο, όπου μας μιλάει για την εξέλιξη της διδασκαλίας της Αγγλικής και γενικά των γλωσσών από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Και αργότερα το μεσημέρι περιμένουμε την δόκτωρα Πολυξένη Δήμου, τη λογοθεραπεύτρια, η οποία θα μας μιλήσει επίσης για πράγματα που αφορούν όχι μόνο εμάς, αλλά και γονείς και τους μαθητές. Κυρία Αθανασάκη, ο Σύλλογος Πάλσου Άρτας το τελευταίο διάστημα συμμετέχει όλο και πιο δυναμικά σε διοργανώσεις που γίνονται είτε σε πανελλήνιο επίπεδο, είτε αν θέλετε σε περιφερειακό. Ναι, συμμετέχουμε, προσπαθούμε να είμαστε παρόντες και όχι μόνο σαν μια τυπική παρουσία ή απλά κοινωνικά. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε ότι τώρα, 1,5 μήνα πριν που ήταν το μεγάλο συνέδριο της πρωτοβάθμιας, έγινε εδώ στην Άρτα το Πανελλήνιο, είχαμε τον κύριο Ξανθόπουλο, ο οποίος παρουσιάστηκε από πλευράς της Πάλσο και από πλευράς της ιδιωτικής εκπαίδευσης, ενισχύοντας τη δημόσια εκπαίδευση με το λόγο του. Τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια ή δεν έχει αλλάξει κάτι? Ως προς ποιο θέμα? Ως προς την εκπαίδευση. Κοιτάξτε να δείτε, τώρα τα παιδιά έχουν γίνει λίγο πιο δύσκολα, γιατί η ελευθερία είναι πολύ καλό πράγμα και η δημοκρατία επίσης. Οφείλουμε όμως να έχουμε κάποια όρια. Δυστυχώς τα βλέπετε και εσείς στις ειδήσεις το τι συμβαίνει, και όταν ένα παιδί το ταλαιπωρούν διάφορα τέτοια θέματα ώστε να επιτεθεί στον συμμαθητή του, στη συμμαθήτρια ή στον καθηγητή ακόμη, καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο να διδάξεις αυτά τα παιδιά. Ο ιδιωτικός τομέας ξαναπαίρνει τα πάνω του ή συνεχίζονται αυτά τα προβλήματα τα οποία κατά καιρούς έχετε επισημάνει? Όχι, τα προβλήματα συνεχίζουν. Τα προβλήματα συνεχίζουν και αυξάνουν. Εμείς προσκαλούμε και προκαλούμε τους γονείς να κάνουν μια πολύ καλή έρευνα πριν εγγράψουν το παιδί τους στην ξένη γλώσσα και να εμπιστεύονται τα επίσημα κέντρα ξένων γλωσσών και όχι όποιον ή όποια κυρία συζητιέται δεξιά και αριστερά, γιατί πρώτον το παιδί οφείλει να κοινωνικοποιείται σε ένα σωστό περιβάλλον. Δεν είναι το σπίτι το σωστό περιβάλλον εκμάθησης και βεβαίως ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τους ανθρώπους που θα βάλεις μέσα στο σπίτι σου. Επόμενες εξετάσεις? Επόμενες εξετάσεις έχουμε 25 και 26 Μαΐου στην Άρτα. Υπάρχει τεράστια συμμετοχή, είναι γύρω στα 400 παιδιά στο NOCN, μόνο από την Άρτα, και περίπου 210 είναι στα μικρά επίπεδα, στο Πάλσο, στο Λας Πάλσο, σε όλες τις γλώσσες. Τι γίνεται με το επίπεδο γνώσεων, έχει αλλάξει κάτι? Γιατί και αυτό, τώρα να σας το ρωτώ, ενώ είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή, ναι, όσον αφορά το δίπλωμα γνώσεων, το επίπεδο γνώσεων, αν θέλετε. Κοιτάξτε, δεν πρέπει το δίπλωμα ή το πτυχίο ή το πιστοποιητικό, όπως το λέμε εμείς, να είναι αυτοσκοπός. Αυτοσκοπός είναι η γνώση. Γιατί ένας μαθητής, πάρα πολύ σύντομα τελειώνοντας, θα κληθεί να σπουδάσει, άρα να χρησιμοποιήσει ορολογία. Θα κληθεί να περάσει από μια συνέντευξη που πλέον γίνονται στην ξένη γλώσσα, η συνέντευξη, ακόμα και για εργασία στην Ελλάδα. Πώς ανταποκριθεί όταν ο στόχος είναι ένα εύκολο πιστοποιητικό
Έτσι. Υπάρχει διαβάθμιση. Τυπικά όχι. Ουσιαστικά ναι. Και θα πρέπει, ναι, και θα πρέπει και οι συνάδελφοί μας και οι γονείς και οι μαθητές να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί στις επιλογές τους, αλλά κυρίως άσχετα από την πιστοποίηση να επιμείνουν να αποκτήσουν το σωστό επίπεδο γνώσης. Και ένα τελευταίο, από ποιες τάξεις του Δημοτικού θεωρείτε ότι θα πρέπει να ξεκινήσει η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας μέσα στα σχολεία? Μέσα στα σχολεία. Θεωρώ Δευτέρα με Τρίτη, γιατί τα παιδιά θα πρέπει να μάθουν πρώτα τη μητρική γλώσσα. Καλές οι ξένες γλώσσες τις οποίες διδάσκουμε, η μητρική όμως είναι η απαραίτητη. Και θα πρέπει πρώτα το παιδί να μάθει τη μητρική και μετά να προχωρήσει στην ξένη γλώσσα. Σας θυμάμαι αυτό που είπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε πολύ που πάντα στηρίζετε το σύλλογό μας με την παρουσία σας και την προβολή του έργου μας.